Και θέλω να καλημερίσω τον αγαπημένο φίλο και πρόεδρο του Σωματείου Ηθοποιών, τον Σπύρο τον Μπιμπίλα, για να αποχαιρετήσουμε δύο αγαπημένους του φίλους που έφυγαν χθες. Μάλλον έγινε γνωστή η είδηση, γιατί μία εκ των δύο είχε φύγει 7 μέρες πριν. Να ξεκινήσουμε από τη θρηλυκή Ματούλα, του Κολονακίου όπως τη λένε, της νυχτερινής ζωής των 70's. Εντοπίστηκε νεκρή, Σπύρο μου, καλημέρα, μετά από 7 μέρες λόγω δυσοσμίας στο σπίτι της στην Κυψέλη. Ναι, καλημέρα καταρχάς. Δυστυχώς είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός αυτό, που δεν είναι όμως και ασύνηθες. Εμένα μου έχει συμβεί δύο φορές με άλλους ανθρώπους. Η Ματούλα ήταν ένας άνθρωπος πολύ εύθραυστος, πολύ ιδιαίτερος, με μια ιδιαίτερη ζωή και πάρα πολύ πονεμένος άνθρωπος. Της έτυχε και αυτό, το οποίο είναι πολύ σκοτεινό. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ισχύει ότι ειδοποιήθηκαν οι αρχές από τους περίοικους, από τους άλλους κατοίκους της πολυκατοικίας, λόγω της μυρωδιάς. Αυτό ακριβώς γίνεται όταν σου τύχει στο σπίτι σου δίπλα να πεθάνει κάποιος έτσι άνθρωπος. Σας λέω, μου έχει τύχει δύο φορές. Ναι, και προφανώς δεν ανησύχησε κάποιος που την αναζητούσε ώστε να ειδοποιήσει ενδεχομένως νωρίτερα τις αρχές. Εγώ την είχα δει τελευταία φορά στην κηδεία της Λιζέτας Νικολάου, που μου είπε ότι δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά, ήθελε παρέα, δεν είχε κανέναν πια για παρέα και δεν ήταν καλά, το κατάλαβα. Ψυχολογικά. Βέβαια, λένε ότι έφυγε από φυσιολογικά αίτια, πέραν της επιβαρημένης ψυχολογίας που μας αποτυπώνεις, αλλά η γυναίκα δεν ότι έκανε κακό στον εαυτό της. Από ό,τι διάβασα από τις αρχές, έφυγε από παθολογικά αίτια. Σωστά, Σπύρο? Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Όχι, έτσι διάβασα. Αν μίλησες, αν ενημερώθηκες και λόγω της ιδιότητάς σου. Όχι, δεν έχω ενημερωθεί. Η ιδιότητά μου δεν είναι να ψάχνω πώς πεθαίνει ο κάθε άνθρωπος. Όχι, αγάπη μου, είσαι πρόεδρος του ΣΕΗ. Βγαίνει σε μια εκπομπή. Το έχουμε κανονίσει από χθες. Μπορεί να κάνει δύο τηλέφωνα. Δεν είπα ότι είσαι. Το ότι είμαι πρόεδρος του ΣΕΗ. Μέσα μα, Τίνα μου. Το ότι είμαι πρόεδρος του ΣΕΗ σημαίνει ότι ξέρω πώς πέθανε ο κάθε άνθρωπος. Λίγο να συνέλθουμε. Δεν μου αρέσει αυτή η προτροπή. Νομίζω ότι είμαι στα συγκαλά. Όχι, μα αρκετά. Ο πρόεδρος του ΣΕΗ είναι δυνατόν να ξέρει. Βρε, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα βγω στην εκπομπή. Αρχικά ηρέμησε. Πάρε μια ανάσα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ηρεμώ όταν εσύ είσαι. Ήσουν πολύ ιδιαίτερη στον τρόπο που μου είπε, είσαι ο πρόεδρος, άρα πρέπει. Δεν πρέπει. Τι πάει να πει αυτό? Επειδή ο πρόεδρος του ΣΕΗ τον παίρνει τηλέφωνο να σας πει με ποιο τρόπο πέθανε ένας άνθρωπος. Δεν σου ζήτησα ούτε να μου πεις λεπτομέρειες. Ρώτησα απλά, έκανες μία ανέδειξες ότι στην τελευταία συνάντηση με τη Ματούλα ήταν πολύ χάλια ψυχολογικά. Αυτό, μπορεί οι τηλεθεατές να σκέφτηκαν μετά τη δική σου παραδοχή και πληροφορία ότι μπορεί να έβαλε τέλος στη ζωή της. Εγώ διάβασα στο ρεπορτάζ ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό ρώτησα. Για να μην αφήσουμε ένα υπονοούμενο. Άφησα εγώ υπονοούμενο. Μα δεν είπε κανείς. Βρε, Σπύρο, μα δεν ξέρω, μάλλον έχει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζομαι υποστήριξη. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι θέμα υποστήριξη. Δεν πειράζει. Είμαι άνθρωπος, όχι, καθόμαστε και λέμε τέτοια πράγματα. Τι πράγματα είπαμε, αν πέθανε. Καλά, μακριά από αυτή την εκπομπή τα πράγματα και οι συνειρμοί. Δηλαδή, πραγματικά. Μάλλον έχει συνηθίσει να βγαίνει σε άλλες εκπομπές και να τσακώνεσαι. Τώρα με συγχωρείτε. Καλημέρα, ούτε εγώ θέλω, Σπύρο μου. Καλημέρα. Για, ούτε εγώ θέλω. Αφού δεν θες εσύ μία, ούτε εγώ δεν θέλω. Να είσαι καλά. Πραγματικά δηλαδή. Έτρωγε, μήπως κάτι δεν. Μήπως δεν είχε ξυπνήσει, δεν κατάλαβε τη τούπα. Άμα το ξαναδεί το απόσπασμα, θα καταλάβει. Εγώ τον εκτιμώ τον Σπύρο Μπιμπίλα και στεναχωριέμαι που λήξαμε έτσι την τηλεφωνική σύνδεση. Επειδή ήξερε ότι θα έβγαινε εδώ, μήπως είχε ενημερωθεί για τα έργα. Παιδιά, ο Σπύρος είναι ο μόνος. Αυτό το είπα. Ο Σπύρος είναι ο μόνος άνθρωπος. Πολλές φορές μας ενημερώνει για το θάνατο ανθρώπων. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε στις εφημερίδες το δημοσίευμα ότι βρέθηκαν τα οστά της Σούλης στο σπίτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρει πληροφορίες που το ευρύ κοινό δεν τις ξέρει. Είναι ο πρόεδρος του ΣΕΙ. Ξέρει πληροφορίες που εμείς δεν ξέρουμε, μαθαίνει. Έχει προσωπικό ενδιαφέρον, αγαπά αυτούς τους ανθρώπους. Κοινούς φίλους. Ίσως επειδή δεν ήταν ηθοποιός η Ματούλα. Εντάξει. Να το πούμε εμείς, εφόσον ο Σπύρος δεν ήθελε να συνεχίσει και δεν θέλαμε και εμείς, εφόσον και εκείνος δεν ήθελε. Είναι εποχή, Ματούλα, θέλω να σας πω. Τώρα στο κολονάκι με λευκό άλογο και τέτοιες εμφανίσεις. Τώρα όμως να φεύγεις μόνος σου και να μην μετά από 7 μέρες από τη δυσοσμία οι γείτονες να αντιλαμβάνονται ότι κάτι παιδί. Δεν πάει καλά. Είχε ένα παιδί. Έχει, αλλά ήταν προβληματικές οι σχέσεις τους, οπότε εκεί δεν ξέρεις ακριβώς συμβαίνει. Και ήταν και γνωστή αυτή η σχέση και έχει δώσει και συνεντεύξεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα να επαναφέρουμε μια τέτοια κουβέντα.